Με εδώ πέρα και διάφορα προβλήματα, μια και τότε εδώ να σας επισημάνουμε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε σαν πόλη και σχετίζονται και με το δικό σας το δυναμωριότητα. Να πούμε ότι το βασικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί είναι τα θέματα της προσωπικής προστασίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την αντικειμενική προστασία, την αντισεισμική, αλλά και το καλοκαίρι που έχουμε το θέμα με τις πυρκαγιές, που και εκεί είναι ένα ζήτημα. Θέλουμε λίγο χρηματοδότηση η οποία γίνεται για το θέμα της αντικειμενικής προστασίας να σας το επισημάνω. Πάμε δύο χρόνια στο θέμα. Το καλοκαίρι, σε σχέση με την πυροπροστασία και πυρόσβεση, όπως είδε σε όλη την Ελλάδα, πολύ μεγάλη προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος, δεν άνοιξε με οπότε το credit πρώτα στα παιδιά τα οποία πάρεψαν. Δύο. Έχετε εκλεγεί δήμαρχος? Όχι, δεν είχε. Δήμαρχοι είμαστε μόνοι. Δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν η πρώτη θητεία σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα, επειδή ξεκινάτε λάθος, μου πάτε τα χρήματα πρώτα. Να χρησιμοποιήσουμε τα ζητήματα. Ωραία, να πάμε να δούμε κι εσείς πίσω στην πορεία και στη διαδρομή. Τα χρήματα που δόθηκαν, επειδή είμαι αυτοδιοικητικός όπως εσείς, εγώ ξεκίνησα το δικό της Αθήνης, έτσι. Να δούμε τα χρήματα που δόθηκαν για πυροπροστασία και πυροσβεστική στους Δήμους ανά την Ελλάδα. Πήγανε στο να καθαρίσουν φρεάτια, στο να ανοίξουν δρόμοι πάνω στα δάση κλπ. Κλπ. Ή πήγανε σε πανηγύρια, ποδοσφαιρικές ομάδες κλπ. Τέτοιες. Αν δούμε λοιπόν ως ελληνική πολιτεία που λειτουργήσαμε στη μεταπολίτευση και που πήγαν αυτά τα χρήματα, θα βρούμε πρώτον ήταν υπέρ αρκετά, παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν πήγανε δυστυχώς εκεί πέρα που έπρεπε και άρα εγώ με εσάς θα συνεννοηθούμε για να είναι το κατάλληλο ποσό αυτό το οποίο μπορεί η ελληνική πολιτεία δεδομένης της κρίσης στην πραγματικότητα του 2014.